La massa parte del nostro canale su Altecnus.gr, mentre fonemo, pensiamo bene, se c'è una prologazione a potere cospet, è una ansia su coro, è una polica loro di creazione a potere così, in questo tank M. Ένα, όπως βλέπετε, λοιπόν, το ρολόι αυτό μου έχει έρθει εδώ και κάμποσο καιρό από το καφάγκο που το έχω πάρει, που θα το βρείτε σε μια πολύ καλή τιμή, είναι κοντά στα κάτι λιγότερο από 36 ευρώ και ειδική τιμή. Λοιπόν, είναι ένα ragged, δεν μπορώ να πω πολύ καλά κάποια γράμματα. Ακόμα, λοιπόν, είναι ένα ανθεκτικό πάντως smartwatch, το οποίο το έφερα να το δούμε, μου το είχατε ζητήσει μάλιστα, οπότε λοιπόν να το δούμε, να δούμε τι λέει και πόσο καλό είναι. Λοιπόν, ας ανοίξουμε το κουτάκι, να δούμε τι μου ήρθε από το καφάγο. Όπως βλέπετε από πίσω έχει κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά. Η εφαρμογή, όπως βλέπετε, χρησιμοποιεί το DaFit. Η οθόνη του είναι 1,72 ίντσες με ανάλυση 2,80x3,20. Έχει επεξεργαστεί Realtek 8662DK. Bluetooth 5, μπαταρία 380 mAh, είναι φτιαγμένο από μέταλλο και GFRP, αδιάβροχο 5 ατμόσφαιρες και IP69K, δηλαδή είναι ανθεκτικό σε σκόνη, στον ήλιο, σε πολλά πράγματα. Άξαλου το βλέπετε, έχει εμφάνιση rank, έχει tank, λοιπόν shockproof, και dust proof, δηλαδή αντέχει τα χτυπήματα, αντέχει τη σκόνη. Θα το δοκιμάσουμε και σε νερό, θα το δοκιμάσουμε και σε παγωμένο νερό, θα το βάλουμε να γίνει παγάτη όπως κάναμε το Mi Band το 7, να δούμε αν αντέχει ή όχι. Θα δοκιμάσουμε και πτώση από ένα ύψος και γίνεται. Λοιπόν, οπότε ας ανοίξουμε το κουτάκι, να δούμε τι έχει μέσα. Λοιπόν, Tank Mi 1, εγχειρίδιο, διάφορες γλώσσες, όχι ελληνικά. Λοιπόν, power buttons και τα λοιπά. Hotspot. Ένα χρόνο διέξει, 24/7, VIP member. Και αυτό εδώ είναι το ρολογάκι το οποίο θέλει συναρμολόγηση. Λοιπόν, φορτιστές του, μαγνητικός. Πάμε μπαταρία 380 mAh. Μαγνητικός, όπως βλέπετε εδώ. Λοιπόν, η μπαταρία του κρατάει κάπου στις 15 μέρες, λέει η εταιρεία. Εντάξει, αν θεωρήσουμε ότι είναι αληθινό το νούμερο, εγώ θα έλεγα 10. Πάντα οι εταιρείες είναι υπό συγκεκριμένες συνθήκες σε περιβάλλον εργαστηρίου, αυτά που μας λέει. Και έχει χρόνο αναμονής 50 μέρες. Κοντά 2 μήνες, άλλο νούμερο. Λοιπόν, μετά έχουμε το ρολόι το ίδιο. Και έχει και ζαμάκι προστασίας εδώ. Μάλιστα. Και ζαμάκι προστασίας, αν και έχει ήδη όπως βλέπετε. Λοιπόν, από εδώ έχει τα δύο κουπιά, το power και για το μενού,
peligroso, en serio. Pago ese peso. Pago el ponche peso, a tocar las historias a panos, después se apela a atmósferas. Oye, antes de ser infancia con Napo, luego peso en las estrellas, hace monitor, ya se calla el pon, smartwatch al de abrojo, meto fotos de cero de la pano, y pon. Cierto lugar, y no estoy yo, supio, ven, sea el aire, ya no lo meto a las calles. Y pon, ya no me trae su me. Posso irne a sueldo. Deja el coche dio. No dio. El coche dio está. Y pon, οπότε μπορούμε να βάλουμε οποιοδήποτε τηλεοράσει θέλουμε με πλάτος 20 χιλιοστά. Κάτι άλλο εδώ μέσα δεν έχει. Ωραία. Οπότε ας το ανοίξουμε. Πρόσπες. Εκόσπε γενικώ βγάζει ωραία ρολόγια. Έχω δει διάφορα δικά τη ρολόγια. Κυρίως πολυτελείας θα μπορούσαμε να το πούμε. Λοιπόν, οπότε δεν έχει υλοποιήσει. Αριθμίσει, reset, about, letang me 1. Η μπαταρία είναι στο μισό φορτισμένο. Power off, QR code. Φωτεινότητα. Εδώ είναι τέρμα. Δόνηση είναι ενεργή. Οικονομία μπαταρίας. Εδώ είναι φωτογραφική μηχανή, πρέπει να το συνδέσω με την εφαρμογή. Λοιπόν, θέατρ. Αν είμαστε στο θέατρο, ενεργοποιεί τη δόνηση, φωτεινότητα, χρονόμετρο, αντίστροφη μέτρηση, μετά βήματα, ύπνος, αλλάξει παλμή, το φορέσιμο του μίξε με το οξύμετρο, αστήσεις. Αυτό εδώ είναι πίεση. Αλλά έχουμε πει ότι δεν θα θεωρούμε αξιόπιστες τις μετρήσεις από τέτοιου είδους συσκευές. Απλώς για να έχουμε μία ένδειξη, ο καιρός πρέπει να συνδεθεί πρώτα με την εφαρμογή. Φωτογραφική μηχανή, χωρισμός, θα το δούμε το οξύμετρο. Να παίξει μουσική. Και αυτά είναι, δεν έχει κάτι άλλο. Απ' την άλλη μεριά έχετε ένα μίνι μενού. Έχει ένα μίνι μενού και ήταν αυτό εδώ. Αν ο χωρισμός έχει πως είναι καρδιά, ειδοποιήσεις, κάμερα. Λοιπόν. Και εδώ τα έχουμε όλα μαζί. Οι ρυθμίσεις μας. Τα watch faces, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Ας αλλάξουμε, ας πάρουμε ένα άλλο να δουλεύουμε. Ας πάρουμε αυτό εδώ. Λοιπόν. Το αρχόλ είναι για να το συνδέσουμε με το κινητό.
considérateur mode. Adesso filmetrice, cronometro, supinetria, για την αναπνοή, music player, λέξη μουσική στο κινητό μας, αυτό είναι για τη φωτογραφική μηχανή στο κινητό, ειδοποιήσεις, ο καιρός, χωρισμός, πίεση, ασκήσεις, παλμή, ύπνος, βήματα. Λοιπόν, ας το συνδέσουμε πρώτα με το κινητό. Για να το συνδέσουμε θα χρειαστούμε την εφαρμογή JaFit. Είναι αυτή εδώ η εφαρμογή. Λοιπόν, ας προσθέσουμε την συσκευή. Εγώ δεν νομίζω. Κάπου θα το βρείτε μέσα στο σπίτι. Λοιπόν, ψάχνω λοιπόν να βρει το ρολογάκι. Βρίσκεται εδώ στο τσάντ 01, αλλά πρέπει να το βρούμε εδώ όμως. Να σου. Κοστινάζεται κατ' όλη η μπαταρία, όπως λέει εδώ πέρα. Λοιπόν, κατράν ρολουζού, έτσι εδώ διάφορα. Περισσότερα κατράν, έτσι online. Ρουμαριστούμε, υλοποιήσεις, τηλέφωνο, μηνύματα, να ενεργοποιήσουμε διάφορες επιλογές που βγάζει. Λοιπόν, ωραία. Προς δεν μας έρθουν οι ειδοποιήσεις, έστε άλλα βλέπω. Συναγερμή είναι το ξυπνητήρι, το αλάρμ, μετά στο Google, η κάμερα. Άλλα, μορφή, όλα, να μην ενοχλούμε, υπενθύμηση, διακίνηση. Γλώσσες, δεν έχει ελληνικά, έχει διάφορες γλώσσες, αναγκαστικά αγγλικά. Αυτό με το κλείδωμα, 30 δευτερόλεπτα.
τέσσερα στο λογικό κύκλο, καιρό, 5,5 για νερό, έχει διάφορα. Αναβάθμιση για να δούμε, είναι νεότερη έργουσα από ό,τι λέει, δεν χρειάζεται αναβάθμιση. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε πρώτα να δούμε τι κάνει με τις κρίσεις. Και απορρίπτει την κρίση, μια χαρά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, να βάλω μια στιγμή τέτοια υλοποίηση, όπως βλέπετε υποστηρίζει ελληνικά, δωρεάν ενημέρωση. Είχατε μια κλήση από αυτό το νούμερο, το οποίο εσείς δεν θα το βλέπετε βέβαια, θα το σβήσω για ευνόητους λόγους. Λοιπόν, οπότε μια χαρά με ελληνικά, μια χαρά με το ποιος μας καλεί, μια χαρά με τις κλήσεις. Λοιπόν, να δούμε τώρα και αυτά που υποστηρίζει, πώς πάει. Λοιπόν, αυτό είναι το ρολογάκι, ωραίο φαίνεται. Που τις ειδοποιήσεις βλέπετε εδώ. Άλλα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν λίγο πίσω. Να φέρουμε το οξύμετρο. Μετάνε, έλα δύο. Το οξύμετρο είναι 98% χωρισμό. Αυτό ακόμα ψάχνει. Να δούμε τι θα δείξει. 98, 99, 94. Από ό,τι βλέπω γίνεται συνέχεια, μια χαρά. 99. Πάμε παλμούς. 99 έκρηξε, από ό,τι φαίνεται πρέπει να ρίξει το πράσινο γύρω-γύρω. 98-99, δεχτώ. Λοιπόν, πάμε με τα παλμούς. Λάθος. Παλμούς λοιπόν, με να λέει 95 με 96 παλμούς το λεπτό. Για να δούμε τι θα ρίξει το ρολόι, το κόσπετ. 92, 93, 94. Θα δείξει κάτι, σταθεροποίηση, 95, όπως έκανε πριν λογαριασμό. Η ρύθμιση συνέχεια, 94, 93, 92, πάντως, από ό,τι βλέπω είναι πολύ κοντά τα νούμερα και ακολουθεί, αλλά και οι παλμοί είναι δεκτοί. Καρδιά λοιπόν πάνω κάτω, 93, τώρα εδώ ήταν 97, αλλά μπορεί πιο λίγο να ήταν 94. Πάντως ήταν κοντά, το δέχομαι. Και στην πίεση, τώρα για την πίεση έχουμε πει ότι γενικώς σε του είδους smartwatches, τα οποία μετράνε πίεση, δεν τα θεωρούμε αξιόπιστα, εγώ τουλάχιστον δεν τα θεωρώ αξιόπιστα. Το μόνο που ήταν κοντά ήταν ένα που σας είχα ρίξει παλιότερα. Ουσιαστικά ήταν με βίντεο του Unpackman. Σας είχα ρίξει εδώ στο κανάλι. Αλλά αυτό ήταν πανάκριβο smartwatch. Για ένα απλό smartwatch θα μπορούσα να το πούμε ότι είναι μια τιμή αναφοράς, μια τιμή να ξέρουμε τι μας γίνεται και ως εκεί. Από εκεί και πέρα, αν θέλουμε να μετράμε πίεση, πάμε και παίρνουμε. Έχω χαρωθεί. Λοιπόν, πάμε και παίρνουμε ένα ηλεκτρονικό πιεσόμετρο μπράσου, όχι καρπού, για να μπορούμε να μετράμε σωστά την πίεση μας.
θέλεσε να είναι όμορφο, θέλεσε να είναι κάποιο άλλο εταιρεία, ό,τι θέλεσε. Εγώ έτσι θεωρώ αξιόπιστη τη τιμή. Αυτή εδώ είναι μια τιμή απλώς για να υπάρχει. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο να σας δείξω σε μια παρούσα φάση ουσιαστικά. Θα υποβάλουμε και σε βασανιστήρια το ΤΑΛΜΗΕΔΑ να δούμε τι αντέχει και πόσο. Λοιπόν, και εδώ τελειώνουμε το πρώτο μέρος του βίντεο για την παρουσίαση του COSPET Tank Mi 1. Τώρα το χάρτη είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Θα ακολουθήσει και δεύτερο μέρος, όπου θα το υποβάλουμε σε διάφορα βασανιστήρια. Μια και είναι RAD τηλέφωνο, είπα να δοκιμάσω πτώση. Η εταιρεία λέει ότι αντέχει πτώση από ύψο και επίσης να το υποβάλουμε στο βασανιστήριο που είχα υποβάλει το Mi Band 7, δηλαδή που το είχα βάλει στην κατάπληξη. Βάσει της εταιρείας αντέχει μέχρι μείον 40 βαθμούς. Εμείς θα το βάλουμε στους μείον 20 όπου είχα βάλει το Mi Band 7. Τόσο είναι η κατάψυξη του ψυγείου μου. Λογικά πρέπει να αντέξει και να μην έχει πρόβλημα. Τώρα αν μετά από αυτό δεν δουλεύει, τότε θα έχει να δώσει εξηγήσεις η COSPET πως ένα RAD τηλέφωνο, smartwatch που το διασημίζει ότι αντέχει σε τόσο χαμηλές θερμοκρασίες δεν άντεξε ή σε πτώση υπολογίζω στο 1,5 μέτρο περίπου με 2 κάπου εκεί να το ρίξω. Λοιπόν, αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε ένα like, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι, έχονται και άλλα βιντεάκια τα οποία δεν θα τα βρείτε στην ελληνική αγορά, με προϊόντα που δεν θα τα βρείτε στην ελληνική αγορά εύκολα. Λοιπόν, πατήστε και ένα share. Σίγουρα κάποιος φίλος σας κάτι μπορεί να θέλει να μάθει για το ρολόι. Όπως είδατε έχει πολύ ωραία χαρακτηριστικά. Μετράει σωστά στις λειτουργίες του, δουλεύουν σωστά. Λοιπόν, αν απολυθείτε σωστό από θέμα RAD θα βγει ένα πάρα πολύ καλό ρολόι. Αλλιώς βλέπουμε αναλόγως τι δεν θα μας δουλέψει. Λοιπόν, είμαι ο Μαντόχτωρ για το iTechnews.gr. Γεια σας.